Με την καθιερωμένη μαθητική παρέλαση κορυφώθηκαν το πρωί της Κυριακής οι εορτασμοί στην Πρέβεζα για την επέτειο του Όχι. Στις 11 το πρωί τελέστηκε δοξολογία στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Χαραλάμπους, στην οποία χωροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νικοπόλεως και Πρεβέζης, κύριος Χρυσόστομος. Ακολούθησε μνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο ηρώο της πόλης στη μνήμη των νεκρών των εθνικών μας αγώνων από τους εκπροσώπους των δημοσίων αρχών, οργανισμών και ιδρυμάτων που μετήχαν στην εορτή. Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης, Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής, κύριος Ηλίας Μιλτιάδης Κλάπας. Ο βουλευτής Πρέβεζας, κύριος Στέργιος Γιαννάκης. Ο αντιπεριφερειάρχης Πρέβεζας, κύριος Στράτος Ιωάννου. Ο ανώτερος διοικητής Φρουράς Πρέβεζης Λευκάδας, Σμήναρχος Υφτάμενος, Απόστολος Καστόρης. Ο Δήμαρχος Πρέβεζας, κύριος Χρήστος Βαΐλης. Οι εορτασμοί ολοκληρώθηκαν με την παρέλαση στην Οδό Σπηλιάδου από τους προσκόπους, τους μαθητές των δημοσίων σχολείων της πόλης και τους πολιτιστικούς συλλόγους. Thank you.
παιδιά να κατανοήσουν και να συγκλονιστούν από τα πραγματικά νοήματα αυτών των εκδηλώσεων που έχουν επαιτείων και να μην το αντιλαμβάνοντας μια τυπική σχολική εκδηλώση. Σε ό,τι αφορά την σημερινή ημέρα, νομίζω ότι σήμερα τιμούμε αυτούς οι οποίοι στο δίλημα Ελλάδα ή η ζωή επέλεξαν την Ελλάδα. Την προσωπική του ζωή επέλεξαν την Ελλάδα. Τιμούμε την ενότητα των Ελλήνων, γιατί αυτή είναι η βάση για ό,τι μπορεί να περηφανεύεται σήμερα ο ελληνικός λαός. Και βεβαίως θα πρέπει να δούμε ότι αυτή η μέρα που ενώθηκε όλος ο ελληνικός λαός είναι μια μέρα που είπαμε όχι στο φασισμό, όχι τότε, όχι σήμερα και όχι για πάντα. Σε ό,τι αφορά το μέλλον, αυτό νομίζω που είναι η μεγάλη πρόκληση μπροστά μας, είναι να οικοδομήσουμε ξανά μια κοινωνία ευημερίας που θα δίνει ευκαιρίες σε όλους και ιδίως στους νέους ανθρώπους, βγαίνοντας πια από μια πολύ μεγάλη περίοδο κρίσης, αλλά και σημαντικής, πιο σημαντικά τους έγινες και τη χώρα. Και σε ό,τι αφορά την ίδια τη χώρα μας, να εργαστούμε και να ενωθούμε και να δουλέψουμε όλοι μαζί, ώστε η χώρα να μπορέσει να γίνει ευρύτερα περιφερειακά, παράγοντας ειρήνης, σταθερότητας και ανάπτυξης. Είναι πολλά. Μνήμης και εθνικής περηφάνειας. Τιμούμε σήμερα αυτούς που πέσανε για την πατρίδα να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι. Αυτή τη μέρα θέλω να στείλω και ένα μήνυμα στην κυβέρνηση. Το όχι το οποίο υπόθηκε το 1940 να μην θέσουμε την εδαφική μας κυριαρχία στους καταπατητές, σήμερα η κυβέρνηση το λιγότερο που έχει να κάνει είναι να πει ένα συγγνώμη σε αυτούς τους ανθρώπους που δώσανε το αίμα τους, γιατί δώσανε όλη τη δημόσια περιουσία για 100 χρόνια στο υπερταμείο. Πιστεύουμε να έρθουν καλύτερες μέρες και να μπορέσει αυτή η Ελλάδα να σταθεί στα πόδια της. Ευχαριστώ πολύ. Η σημερινή μέρα είναι μια σημαντική μέρα για το έθνος μας. Πρέπει όλοι να ενταχθούμε από τους προγόνους μας, και γιατί πιστεύω ότι σήμερα παρά ποτέ είναι πιο επίκαιρο εκείνο το όχι που είπαμε. Άρα και εμείς σήμερα πρέπει να δούμε, να λέμε ένα όχι στη διαφθορά, ένα όχι σε πολλά πράγματα που μας ταλαιπωρούν, μας συμβαίνουν, και να προωθήσουμε τις αξίες που μας δίδαξαν οι πρόγονοι μας. Σας ευχαριστώ. Και μνήμης για τους αγωνιστές του έργου του 1940. Για αυτούς που αγωνίστηκαν και πέρασαν το μήνυμα σε όλο τον κόσμο ότι οι Έλληνες όταν είναι ενωμένοι μπορούν να κάνουν και τα βήματα. Σήμερα που η κοινωνία μας και η χώρα μας διέρχεται μια δύσκολη περίοδο, καλούμαστε και πάλι σαν λαός να δώσουμε ένα διαφορετικό αγώνα. Ένα αγώνα για έργα ειρηνικά και δημιουργικά, για να βγούμε από το συγκεκριμένο αδιέξοδο. Για να φτιάξουμε μια νέα Ελλάδα ανεξάρτητη και κυρίαρχη. Θα πρέπει να προχωρήσουμε σε ένα ισχυρό δημιουργικό παραγωγικό μοντέλο, τέτοιο που να εγγυάται μια ισόρροπη, δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη, για να βγούμε από το συγκεκριμένο αδιέξοδο. Και σε αυτόν τον αγώνα δεν περισσεύει κανείς. Το γνωστάμε στην ιστορία αυτού του τόπου και το φέρουμε στα παιδιά μας που παρήγγειλαν πριν από λίγο. Χρόνια πολλά. Με λαμπρότητα και κάθε επισημότητα γιορτάστηκε και η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου του 1940 σε όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου Ζηρού. Στην έδρα του Δήμου Ζηρού, τη Φιλιππιάδα, το ερτωστικό πρόγραμμα άρχισε με τη δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Βυσαρίωνα. Ακολούθησε μνημόσυνη δέηση και η απόδοση φόρου τιμής στους πεσόντες του ΕΠΟΣ του 1940, με την κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο Μπιζανομάχων. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την παρέλαυση της μαθητιώσας νεολαία στην οδό Ταγματάρχου Βελισσαρίου, η οποία χειροκροτήθηκε θερμά από τους επίσημους και τον κόσμο. Ανάλογες εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στο Θεσπρωτικό, όπου τελέστηκε δοξολογία στον Ιερό Ναό Γενεσίου της Θεοτόκου και ακολούθησε η μνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο Πεσόντων και η παρέλαση των μαθητριών και μαθητών στην Κεντρική Πλατεία. Σε δήλωσή του για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, ο Δήμαρχος Ζηρού, κ. Καλατζής Νικόλαος, σημείωσε: «Η 28η Οκτωβρίου είναι η μέρα μνήμης
αλλά και τιμής για όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες. Είναι η μέρα υπερηφάνειας για το σθένος και τη δύναμη ψηφίγης που επέδειξε ο Ελληνισμός απέναντι στις δυνάμεις της βίας και του πολέμου. Στο αποφασιστικό όχι του ελληνικού λαού απέναντι στο πανίσχυρο στρατιωτικά επίδοξο κατακτητή της χώρας μας, αποτυπώνεται η ακλόνητη πίστη ενός λαού να τιμήσει την ιστορία και τις θυσίες των προγόνων του. Αυτά τα ιδανικά πρέπει να κρατήσουμε ψηλά σήμερα, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, και να αγωνιστούμε ενάντια σε οτιδήποτε περιορίζει την ελευθερία και την αξιοπρέπειά μας. Είμαι βέβαιος ότι έχουμε τη δύναμη αλλά και τη βούληση, αντλώντας διδάγματα από την ιστορία και κρατώντας το πνεύμα του μαχητικού έπους του 1940, να θέσουμε στέρεες βάσεις για ένα καλύτερο αύριο. Τις εκδηλώσεις σε Φιλιππιάδα και Θεσπρωτικό παρακολούθησε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ του νομού Πρέβεζας Κωνσταντίνος Μπάρκας, ο δήμαρχος Ζηρού Νικόλαος Καλατζής, ο διευθυντής της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Πρέβεζας Κώστας Καμπουράκης, ο περιφερειακός σύμβουλος Πρέβεζας κ. Βασίλης Γιολβάσης, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστος Χασίδης, αντιδήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, πρόεδροι και αντιπρόεδροι της τοπικής κοινότητας και των κοινωνικών φορέων, εκπρόσωποι των σωμάτων ασφαλείας της πυροσβεστικής αλλά και επίσημοι και πλήθος κόσμου. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο περιθώριο της παρέλασης στο Θεσπρωτικό, η Επιτροπή Αγώνα για τη Διατήρηση του Υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας ανήρτησε πανό με το οποίο υπογράμμισε το δικό της όχι στο κλείσιμο του υποκαταστήματος. Επίσης, με ανακοίνωσή της, καλεί τους κατοίκους και κοινωνικούς φορείς της ευρύτερης περιοχής σε συνάντηση τη Δευτέρα 29 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Γυμνασίου Λυκείου Θεσπρωτικού.